Λοιπόν, Arcadia Quest Riders. Αυτό δεν είναι βασικό παιχνίδι, είναι expansion. Είναι expansion για ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το Arcadia Quest, το οποίο υπάρχει στο βασικό. Υπάρχει το Arcadia Quest Inferno που είναι standalone expansion και το έχουν βγει τα pets που είναι ένα από τα άλλα expansion που βγήκαν για το παιχνίδι, και αυτό είναι το τελευταίο στη σειρά που είναι το Arcadia Quest Riders. Αυτό που βάζει είναι βάζει αυτά τα όμορφα τετράποδα τα οποία πλέον οι ήρωες μπορούν να τα καβαλήσουν και να αποκτήσουν κάποιες ιδιότητες και να κινηθούν διαφορετικά πάνω στο χάρτη. Είναι cool mini, Simon, για όσους ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει λεπτομερείς μινιατούρες, πολύ καλές. Εδώ είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Φαντάζομαι ότι εδώ μέσα είναι και τα σενάρια. Έτσι, βάζει σίγουρα, νομίζω, άλλο ένα campaign βάζει. Αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν μπορεί να το παίξει κανείς μόνο του, χρειάζεται και το βασικό έτσι για να μπορεί να το συνδυάσει. Παρ' όλα αυτά, το να σου βάλει άλλο ένα campaign σε ένα ήδη πλούσιο παιχνίδι είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Σύντομα ότι σου βάζει τα καινούργια στοιχεία που είναι, βλέπετε, όλα αυτά είναι διαφορετικοί χάρτες. Σου βάζει τα διαφορετικά elements που έχει που εμπίπτουν λόγω των Riders. Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε τα πλακίδια. Τα πλακίδια αυτά είναι τα κλασικά πλακίδια που έχουμε δει στο Zombicide, που έχουμε δει στο Arcadia Quest. Είναι το κλασικό μέγεθος της Cool Mini. Το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, τόσο και στο Zombicide Black Plague, όπως και στο Green Horde. Γενικά τα πλακίδια είναι πάρα πολύ όμορφα όταν συνδυάζονται μεταξύ του. Είναι πολύ αληθοφάνεια, κάτωψη προφανώς, έτσι από πάνω. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε, στην πίσω μεριά νομίζω έχει λίγο περισσότερο κόκκινο, είναι μάλλον για να μπορεί να συνδυαστεί με το Inferno, που είναι κυρίως κόκκινα τα πλακίδια, ενώ εδώ αυτά είναι πιο ουδέτερα τα χρώματα, γιατί προφανώς έχει να κάνει με το βασικό, το απλό Arcadia Quest, που δεν είναι στην κόλαση, δεν είναι κόκκινα τα πλακίδια, είναι πιο PAL χρώματα. Για να δούμε τι άλλο πήραμε. Κάρτες, άδειος χώρος, και αυτό όπως φαντάζεστε είναι το κουτί με τις μινιατούρες. Θα βάλουμε στην άκρη, να ανοίξουμε λίγο να δούμε τις κάρτες αυτές. Ξαναλέω, είναι επέκταση το παιχνίδι, έτσι χρειάζεται το βασικό για να το παίξετε. Όσοι δεν έχουν δοκιμάσει το Arcadia Quest, είναι πολύ fun παιχνίδι. Είναι παιχνίδι μπουντουρμιού, στο οποίο ωστόσο δεν είναι συνεργατικό, έχουμε κάποια συνεργατικά στοιχεία, αλλά ο καθένας παίζει για τον εαυτό του. Είναι πολύ streamlined, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάνει το κάνει πάρα πολύ απλά, οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να μάθει ένα κάρο κανόνες για να μπορεί να μπει στο boot room και να παίξει. Και διαφοροποιείται ως προς την απλότητα, και το fun element είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ωραία στοιχεία gameplay. Οι ήρωες εδώ, αυτοί είναι τα Riders προφανώς. Θα δείξουμε λίγο εδώ. Για παράδειγμα, εικονογράφησης. Ωραία εικονογράφηση, αστεία. Και να ανοίξουμε τις μινιατούρες. Wow. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι τα Riders, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη μινιατούρα σε σχέση με ό,τι έχουν συνηθίσει, και όπως βλέπετε έχει θέση, αυτό είναι το ενδιαφέρον, για να μπει πάνω ένας ήρωας. Το δείξουμε λίγο έτσι. Έχει και δύο ήρωες μέσα το παιχνίδι. Πολύ όμορφη. Η λεπτομέρεια έτσι στις μινιατούρες. Εξαιρετικό. Αντίστοιχα εδώ η κουκουβάγια. Αυτή τώρα στέκεται στο τραπέζι όπως βλέπετε και είναι πλέον μέρος. Έχει τους κανόνες του. Οι παίχτες ανεβαίνουν πάνω και κινούνται κανονικά πάνω σε αυτά τα... Δεν το δείχνουμε εδώ, το δείξουμε εδώ καλύτερα. Κινούνται έτσι στα πλακίδια. Κάνοντας χρήση των τετραπόδων αυτών, τα οποία είναι fantasy τετράποδα. Είτε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το ορεινό καιρό. Πολύ ιδιαίτερο. Στοιχείο, έτσι. Εδώ το
Jack, τι είναι αυτό? Στιβαρές, μεγάλες και βαριές μινιατούρες, που πέραν από το βάρος τους έτσι προσθέτουν το ενδιαφέρον στοιχείο. Αυτό είναι ένα πουλί. Είναι αρκετά όμορφες οι μινιατούρες. Το καλό που έχουν οι μινιατούρες του Arcadia Quest, καλά τώρα αυτές είναι αρκετά μεγάλες, αλλά ακόμα και οι πιο μικρές όπως είναι οι ήρωες, κάνουν κράγια βάψιμο, δηλαδή ακόμα και να μην ασχολείσαι με το βάψιμο σε μινιατούρες, σε τραβάει να θες να ξεκινήσεις με αυτές τις μινιατούρες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Είναι φανταστικές, έχουν μεγάλα στοιχεία χαρακτηριστικά, τονισμένα, μεγάλα μάτια, ωραίο εξοπλισμό και ούτω καθεξής, και κατά επέκταση για το λόγο αυτό είναι πολύ, πολύ διαφορετικές και πολύ όμορφες στο μάτι. Ωραία. Νομίζω ότι θα δείξουμε εδώ και τον κακό αυτό, ο οποίος κρατάει μια βαλίστρα. Πολύ ωραία μινιατούρα, έτσι. Τώρα σίγουρα δεν θα το επέλεγα αυτό το expansion πριν από το patch, το οποίο βάζει φανταστικά στοιχεία με τα κατοικίδια. Αν θέλετε να πάρετε το πρώτο σας expansion για το Arcadia Quest, θα πρότεινα να πάρετε το patch. Δεν το έχω παίξει αυτό για να το συγκρίνω, ξέρω περί τίνος πρόκειται ωστόσο. Παρ' όλα αυτά, το patch είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσει κάποιος με αυτό. Και αυτό όμως έχει ωραία χρώματα, ωραίες μινιατούρες, ωραία στοιχεία. Βάζει διαφορετικότητα. Έτσι. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε και αυτό στο τραπέζι για να το δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν η επέκταση του Arcadia Quest to Riders. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, συνεχίζουμε.